Ο ερασιτέχνη Πάσ Λαμία πήρε μια σημαντική πρωτοβουλία. Με αφορμή τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, διοργάνωσε τουρνά ποδοσφαίρου γυναικών ενάντια στην οπαδική βία. Στο 19ο λεπτό κάθε αναμέτρηση, η ροή του παιχνιδιού σταμάτησε και κρατήθηκε ενό λεπτού σιγή στη μνήμη του 19χρονου που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εκτό από τον οικοδεσπότη Πα Λαμία που αγωνίζεται στη Γάμα Εθνική, συμμετείχαν οι Ελπίδε Καρδίτσα που παίζουν στον πρώτο όμιλο τη Α Εθνική, ο πρωτοπόρο του πρώτου ομίλου τη Β Εθνική Βόλο 2004 και ο Ο οποίο και η Λαμία Λειτουργήσε πρώτη φορά φέτο γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου και πρωταγωνιστή στον έκτο όμιλο τη ΓΑΜΑ Εθνική. Να συγχαρώ, να ευχαριστήσω, πάρε το όπω θέλετε, και την Περιφερειακή Ενωτοφθιότητα και το Δήμο Λαμιαίων, που μόλι εμεί είχαμε την ιδέα να διοργανώσουμε αυτό το τουρνουά, αμέσω ανταποκριθήκανε και ξέρετε καρφικαρτικά πώ είναι το δημόσιο. Και νομίζω ότι είχε απόλυτη επιτυχία. Και μάλιστα μπορώ να πω το εξή: Ότι ήταν και ομάδε που μα είπαν γιατί δεν καλέσατε και εμά. Ε, πρώτο τουρνουά ήταν αυτό, θα ακολουθήσουν κι άλλα. Μακάρι αυτή η προσπάθειά μα να, μας, να βρει και άλλου μιμητέ. Όχι για, για, το Θεαθήνε, ότι κάναμε εμεί ένα τουρνά, άντε να, κάνουμε, να κάνουν κι άλλοι. Να έχετε ανταπόκριση. Ε, πιστεύω ότι το φαινόμενο τη οπαδική βία όχι θα εξαλειφθεί. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί θα γίνει. Τουλάχιστον να μειωθεί. Το δίμερο τουρνά φιλοξενήθηκε στο γήπεδο τη Μεγάλη Βρύση και το κατέκτησε ο Παναθναϊκό, κερδίζοντα τον τελικό τη Ελπίδα Καρδίτσα με δύο 1 Τα συλληπιτήρια μα στην οικογένεια του, του Άλκη. Και είναι ένα γεγονός ε, πολύ λυπηρό. Ελπίζουμε να, να μην ξαναδούμε τέτοια συμβάντα. Ε, είναι με, μια προσπάθεια έγινε για να δώσουμε ένα πολύ δυνατό μήνυμα στον κόσμο και αυτή τη βδομάδα και την προηγούμενη. εμείς ε, κάναμε κάτι παρόμοιο. Και ε, ε, ελπίζω στο μέλλον να. Να μην έχουμε άλλα τέτοια συμβάντα. Ο εραστέχνη Λαμία για την άρτια διοργάνωση και φιλοξενία είχε στο πλευρό του το Δήμο Λαμιαίων και την Περιφέρεια Στερεά Ελλάδα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα, κυριαρχεί το ομαδικό πνεύμα και το πάθο, και η χαρά και η δημιουργία. όπω επίση και προσφέρει διάφορε συγκινήσει. Αυτέ είναι οι προτεραιότητε και αυτά πρέπει να μα ελκύουν στο ποδόσφαιρο. Η βία δεν έχει καμία θέση στο ποδόσφαιρο και δίνουμε ένα ηχηρό μήνυμα μαζί με προτεργάτη. Τον Αρεσιτέχνη, τον οποίον θέλω να συγχαρώ για την προσπάθεια αυτή, δίνουμε ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στη βία, να πούμε ότι η βία δεν χωράει στο ποδόσφαιρο και πρέπει να παταχθεί ο χουλιγανισμό. Είναι, όλοι... είναι κάτι για το οποίο όλοι πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις και να δώσουμε όλοι ένα ηχηρό μήνυμα ότι το αίμα του παιδιού αυτού να είναι το τελευταίο που χύθηκε σε επίπεδο χουλιγανισμού. Μεταφέροντα και τον χειροτισμό, του Περιφερειάρχη του Φάιν του Σπανού ενισχύουμε αυτού του αγώνε. Αγώνε βέβαια οι οποίοι γίνονται και διεξάγονται στη σκιά των γεγονότων τη οπαδική βία, γεγονότα τα οποία δεν προάγουν ούτε τον αθλητισμό αλλά ούτε και τον πολιτισμό τη χώρα μα. Σε κάθε περίπτωση όμω, επειδή ο συγκεκριμένο σύλλογο έχει αναφορά σε νεαρά άτομα, νομίζω ότι όλοι οφείλουμε να να δημιουργήσουμε την υποδομή και να δώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ούτως ώστε τα φαινόμενα αυτά να εξαλειφθούν σε κάθε περίπτωση εμείς ως περιφέρεια. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε και υλικά αλλά και οικονομικά τις συγκεκριμένη δράση των συγκεκριμένων συλλόγων για όλα τα παραπάνω που σας περιέγραψα. Είμαστε μια κοινωνία η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είμαστε σε οριακή ψυχολογική κατάσταση με φαινόμενα τα οποία δεν συνάδουν με τον πολιτισμό και με την παράδοσή μας ως, ε, ως λαού. Αυτό το τουρνουά με τις τέσσερις αυτές ομάδες, το οποίο διοργάνωσε ο Αραστέχνη πάση Λαμία, μαζί με την περιφέρεια και το Δήμο της Λαμίας, ε, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα, όχι πια οπαδική βία, σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, σεβασμό στις ιδέες των άλλων,